και από το που έχει ταξιδέψει στον κόσμο, τέλος πάντων. Τι να σου πω, μπορείς να βρεις από επιρροές από παραδοσιακά κομμάτια, ας πούμε, από κριτικά, από υπηρώτικα, από μικρασιάτικα, από θρακιώτικα, τέτοια πράγματα, όπως φυσικά και εντάξει, ακούσματα πιο σύγχρονα από την ηλεκτρονική μουσική και την ηλεκτρονική σκηνή, jazz ακούσματα, γενικότερα, και αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο ethnic, που εντάξει είναι λίγο παρεξηγημένος βέβαια, αλλά είναι το πιο ευρύ, ας πούμε, ό,τι μπορώ να πω σύμφωνα με το τι μπορεί να ακούσει κανείς στην μπάντα και τι μπορεί να πει κανείς, ας πούμε, από τι μπορεί να πει κανείς ότι έχει επηρεαστεί το κάθε μέλος της μπάντας. Κάθε φορά η πηγή έμπνευση είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιο άκουσμα μιας κασέτας που βρίσκεις ένα live από κάποιους παππούδες που παίζαν σε μια ταβέρνα το 1980, ξέρω εγώ, και σου κάνει ένα μικρό θεματάκι που παίζουν πάνω στο κέφι τους και στο μεθύσι τους και λες ότι αυτό εδώ μπορώ να το πάρω κάποιος και να το κάνω κομμάτι. Μετά μπορεί να είναι μια κατάσταση που έχει βιώσει και να σου βγάλει να τζαμάρεις κάτι με την μπάντα για να το παίξεις. Κάθε φορά η πηγή έμπνευση είναι διαφορετική. Είναι τόσο άπειρο αυτό το πράγμα που δεν μπορείς να το βάλεις σε ένα καλούπι να πεις ότι η πηγή έμπνευση μου είναι αυτή και μία μόνο. Υπάρχει όμως και μια ιδιαιτερότητα στο δικό μας το σχήμα, ότι είναι πολλά μουσικά στυλ, μάλλον πολλά παραδοσιακά θέματα, τα οποία δεν μπορείς να τα επεξεργαστείς μαζί ταυτόχρονα με οποιοδήποτε σύγχρονο μουσικό στυλ. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, επιλέγοντας τα θέματα που θα παίξεις ή θα συνδέσεις κάθε φορά, μπαίνεις και σε έναν δρόμο για το πώς θα ενοχιστρώσεις ή με τι άλλο στυλ θα τα συνδυάσεις, μιας και η μουσική μας είναι ένα συνδυασμός της παράδοσης με τη σύγχρονη. Εκεί πέρα δεν υπάρχει πάντα μεγάλη ελευθερία και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι συνδυασμούς θα κάνουμε ώστε να στέκουν μουσικολογικά και να... Αισθητικής γνώσης και μελέτης αυτού του πράγματος. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο και τόσο χαοτικό αυτό που λέμε παραδοσιακές φόρμες. Πρέπει να έχεις πολύ καλή γνώση και αντίληψη ενός πράγματος για να μπορέσεις να το φέρεις σε ένα σύγχρονο επίπεδο και να μην είναι kitsch. Μπορείς να πεις και ότι ως έμπνευση, δηλαδή εγώ πολλές φορές όταν παίζουμε στο στούντιο και τραμάρουμε, ας πούμε, εγώ μπορώ να εμπνευστώ από κάτι που θα πει ο Τσίκο ή από κάτι που θα πει ο Στράιντερ. Δηλαδή είναι και η επιρροή που έχουμε μεταξύ μας, έτσι, το οποίο και αυτό θεωρώ ότι μας εμπνέει, ας πούμε, σε ένα δεύτερο επίπεδο βέβαια, για να βγει κάτι, γιατί δεν βγαίνει ποτέ κάτι από έναν. Είναι συνολικό αυτό που ακούγεται, ας πούμε, και αυτό που βγαίνει στο στούντιο. Οι παραστάσεις μας έχουν ένα χαρακτήρα λίγο πολύ σαν ηλεκτροπανήγυρης. Δηλαδή υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο έντονο. Εμείς ενεργοποιούμε και κραδάζουμε εκεί πέρα είτε με τις μηχανές μας είτε με τα όργανά μας, μηχανές ενώ όχι μοτοσυκλέτες, τα λάπτοπ μας, όλα τα ηχητικά μηχανήματα. Ενεργοποιούμε μια κατάσταση την οποία θέλουμε και εμείς να τη βιώσουμε πάρα πολύ έντονα, αλλά και νομίζω αυτό είναι και το μήνυμα που περνάμε προς το κοινό, να χαρεί μαζί μας, να διασκεδάσει, να χορέψει, να νιώσει δηλαδή σαν να βρισκόταν πραγματικά σε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Βέβαια αυτό συμβαίνει συνήθως μέσα σε συναυλιακούς χώρους, στα κλαμπ, και είναι κάτι που θα θέλαμε να έχει και ένα ακόμα χαρακτήρα, αν μπορούσε αυτό να αποδίδεται και σε πιο φυσικούς χώρους, πες φαράγγια, κοιλάδες, σημεία με πολύ ωραίες ανακλάσεις, ξέρω εγώ. Πιο κοντά στη φύση και στις πηγές. Όλο αυτό το πανηγύρι που προανέφερα πριν, τον τελευταίο καιρό εμπλουτίζεται και με την παρουσία και κάποιων χορογραφιών που γίνονται επί σκηνής από την χορεύτριά μας, την Ερυφύλη, όπου σε συνδυασμό με εμάς τους μουσικούς βρίσκουμε έτσι ένα κλίμα για κάθε κομμάτι, τέτοιο ώστε να αποδοθεί, ας πούμε, το κάθε κομμάτι ξεχωριστά και με χορογραφία. Έχουμε συνεργαστεί με μουσικούς οι οποίοι είναι κατά βάση της παράδοσης. Έχουμε συνεργαστεί με τον Ματίας Λόιμπνερ, ο οποίος κινείται σε τόσα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα απαριθμίσεις. Δηλαδή είναι σε σχέση με την παραδοσιακή μεσαιωνική μουσική της Αυστρίας και της γενικότερης Ευρώπης. Είτε προκλασική, ναι, και λοιπά. Συγκεκριμένο ο Ματίας, ο Αχιλλέας ο Περσίδης, ο οποίος έχει παίξει σε ένα πολύ μεγάλο εύρος μουσικό, ο Παντελής ο Στόικος, ο οποίος επίσης έχει παίξει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ηχογραφήσεων, παραστάσεων κλπ. Τα τελευταία χρόνια, ο Φλωριάν Μικούτα, πληκτράς των Μόντου Πλαγκάλο, ο οποίος
κινείται και αυτό σε αρκετά επίπεδα. Από Ισπανία, ναι. Δύο φίλοι μας από τους Όχους δεν Μπρούχο, διάφοροι συμμαθητές εδώ του Κωστά, στα μουσικά σχολεία εξαιρετικοί, οι οποίοι έδωσαν πάρα πολλά ωραία έτσι, στοιχεία ναι, από τις μουσικές τις οποίες μελετούν, σπουδάζουν και παίζουν. Μπορώ να πω ότι όλοι, οι περισσότεροι μάλλον μουσικοί, κινούνται ο καθένας σε διαφορετικούς χώρους από ότι το δικό μας συνολικά μουσικό στυλ. Αλλά αυτό δείχνει πως όλα αυτά κάπου βρίσκονται, παντρεύονται, συγκεράσονται. Και πλέον στην εποχή τη σημερινή, ο κάθε μουσικός νομίζω ότι κινείται σε παραπάνω από ένα στυλ. Ειδικά στην Ελλάδα. Όχι μόνο. Το λέω αυτό όχι. Πιο πολύ, δηλαδή. Βλέποντας τους Έλληνες μουσικούς, συγκρίνοντάς τους με τους Ευρωπαίους, ας πούμε, γιατί ζούσα κάποια χρόνια έξω. Γενικά ο Έλληνας μουσικός συνδυάζει πολλά πράγματα. Δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι και σταυροδρόμοι λόγω θέσης. Εγώ βλέπω πολλούς Έλληνες μουσικούς δηλαδή, που κινούνται σε πάρα πολλά είδη και έχουν φοβερό πλούτο δηλαδή, και στο παίξιμό τους και στην αντίληψή τους και στην αισθητική τους. Και αυτό νομίζω δηλαδή ότι ειδικά στο συγκεκριμένο δίσκο, το τελευταίο που κάναμε, ας πούμε, αυτό φαίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή βγαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Όλη αυτή αν θες, ας πούμε, η οντότητα και το χωρίς σύνορα, το ότι η μουσική δεν έχει όρια και ότι μπορείς να παντρέψεις πάρα πολλά πράγματα μεταξύ τους. Αυτό βγάζει εξαιρετικό πλούτο, ας πούμε, και δείχνει ότι όντως μπορείς να συνεργαστείς με οποιονδήποτε και μπορείς να παντρέψεις ήδη, κάνοντας το βέβαια με σεβασμό στην παράδοση του κάθε είδους. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μαγικό, ας πούμε, αυτό που βγαίνει τελικά.